όπως έγινε λίγο πριν, όπως είδαμε χαιρετήθηκαν με τον αγώνα, κρατούν αποστάσεις, φορούν μάσκες και κατευθύνονται τώρα, όπου στον ανοιχτό χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί, θα τους περιμένει η υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου με τα... Η βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου ήταν και παραμένει η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών. Αυτή η προτεραιότητα γίνεται ακόμα πιο επίγουσα αν λάβει κανείς υπόψη την πραγματικότητα του κορονοϊού. Είναι μη επιτρεπτό για όλους μας να περιμένουν πολίτες υπερβολικά πολύ χρόνο για να μετακινηθούν εντός της Αθήνας και όταν φτάσει ένα λεωφορείο ή ένα σειρμός του μετρό να στηβάζονται εντός των μέσων μεταφοράς με έναν τρόπο που να δημιουργεί περισσότερο συγχρονισμό από αυτόν τον οποίο μπορούμε να ανεχτούμε σε αυτές τις συγκυρίες. Άμεση προμήθεια 300 σύγχρονων λεωφορείων με leasing. Ο διαγωνισμός θα είναι στον αέρα τον Σεπτέμβριο. Επομένως, περισσότερα δρομολόγια, περισσότερες θέσεις καθήμενων, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερη διασπορά του ιού. Τα οχήματα αυτά θα είναι έως 10 ετών. Δεύτερον, 655 προσλήψεις σε στασί και οσί. Άμεσα και μάλιστα κατόπιν της έγκρισης του Πρωθυπουργού με fast-track διαδικασίες, τηρώντας όμως πλήρως τα κριτήρια προσλήψεων του ΑΣΕΠ σε ειδικότητες εχμής στις οποίες υπάρχει ανάγκη. Τρίτη, ενίσχυση της προσφοράς στα δρομολόγια. Στη κεντρικότερη ζώνη, στο πυκνό αστικό ιστό, εκεί δηλαδή που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αναδιατάσσουμε και κάνουμε πολύ πιο πυκνά τα δρομολόγια της ΟΣΥ.